Ο ναύσταθμος Κρήτης και η στρατηγική σημασία του για το Αιγαίο και την νοτιοανατολική Μεσόγειο. Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του που εξασφαλίζουν τις επιχειρησιακές απαιτήσεις του αρχηγείου του στόλου. Η 115 πτέρυγα μάχη στη Σούδα και οι ανεκτίμητες υπηρεσίες της σε όλο το φάσμα των αεροπορικών επιχειρήσεων. Η στρατηγική της θέση και το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό της. Εντυπωσιακή άσκηση βιοχημικής άμυνας. Η ρεαλιστική εκπαίδευση του προσωπικού και η προστασία που προσφέρει από όπλα μαζικής καταστροφής. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Η αποκατάσταση της οικίας του ήρωα Μακεδονομάχου Παύλου Μελά είναι πια γεγονός και αποτελεί πλέον ένα ιστορικό μνημείο. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, που είχε όλη την επίβλεψη του έργου, μετά τα εγκαίνια της οικίας, διοργάνωσε μια ευχαριστήρια τελετή για όλους τους φορείς που συνεργάστηκαν από κάθε θέση. Τους θυμόμενους υποδέχθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής. Μετά τα εγκαίνια για την αποκατάσταση της οικίας του ήρωα Παύλου Μελά και πριν παραδώσει τα κλειδιά στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων που αναλαμβάνει και τη φροντίδα του Εθνικού Μνημείου, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δια του Υφυπουργού Αλκιβιάδη Στεφανή τίμησε και ευχαρίστησε όλους τους συντελεστές του έργου. Η εγγονή του ήρωα και δωρήτρια της οικίας Ναταλία Ιωαννίδου και η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία δράμας Κύκλοψ ήταν φυσικά οι δύο βασικοί συντελεστές του έργου, χωρίς τους οποίους αυτό δεν θα έπαιρνε σάρκα και οστά. Για την ολοκλήρωσή του όμως απαιτήθηκε η σύμπλευση πολλών ακόμη ανθρώπων και θεσμικών οργάνων. Από την κυρία Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η οποία μας έδωσε την έγκριση να αποτανθούμε στην Προεδρική Φρουρά, η οποία μας βοήθησε στο να κατασκευαστεί. Να αποτυπωθεί επακριβώς ο ντουλαμάς, η στολή του Παύλου Μελά και όλα τα δερμάτινα της εξάρτησής του αλλά και των τσαρουχιών του, μέχρι τον απλό άνθρωπο, ο οποίος έμαθε το τι κάνουμε και βρήκε ένα κοιμήλιο που είχε από τον παππού του και αφορούσε στον Παύλο Μελά και ήρθε και μας το δώρησε. Από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και το Υπουργείο Οικονομικών, τις υπηρεσίες ηλεκτρισμού και ίδρευσης, έως τους ανθρώπους που αφιλοκερδώς φρόντισαν για τη νομική διαδικασία μεταβίβασης της οικίας, όλοι συνένωσαν τις προσπάθειές τους. Άνοιξαν δρόμους, διευκόλυναν, έφεραν ένα βήμα πιο κοντά το στόχο. Όλοι τους παραβρέθηκαν στην τελετή, στον προάβλιο χώρο της οικίας, αλλά και στο εσωτερικό της, όπου και ξαναγήθηκαν. Ποια ήταν η πράξη του Παύλου Μελά και το τι έκανε ο Παύλος Μελάς και τι σηματοδότησε ο θάνατος του Παύλου Μελά στο να ενωθούν οι Έλληνες και να πολεμήσουν για τη Μακεδονία. Η αποκατάσταση της οικίας σηματοδότησε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ενώθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι με σκοπό να ολοκληρωθεί το έργο. Ένα άριστο αποτέλεσμα παραδόθηκε σε μόλις 6 μήνες υπό την εποπτεία και την αμέριστη βοήθεια του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Το χρονικό διάστημα ήταν πολύ σύντομο αν λάβει κανείς υπόψη την τεχνική ιδιαιτερότητα όλης της μελέτης αλλά και τη χρονική συγκυρία υπό συνθήκες κορονοϊού. Η αυλαία ενός έργου έκλεισε, ανοίγοντας μια νέα πόρτα στην ιστορία, τον πολιτισμό και τις αξίες που φιλοδοξεί να μεταλαμπαδεύσει το σπίτι μέσα από την ιστορία και το φως που κουβαλά. Συγκίνηση και υπερηφάνεια στην ορκομοσία των πρωτοετών σπουδαστών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής. Οι σπουδαστές έδωσαν τον στρατιωτικό όρκο στην τελετή που έγινε στις εγκαταστάσεις της σχολής στον Πειραιά. Ορκίζομαι! Ορκίζομαι! '69 ήταν οι ορκιστέντες, εκ των οποίων 44 δόκιμοι πρωτοετής της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και 25 δόκιμοι σημειοφόροι του Λιμενικού Σώματος. Με υψηλό φρόνημα οι Έλληνες και οι αλλοδαποί δόκιμοι σπουδαστές της βροντοφώναξαν τον όρκο και ορκίστηκαν στο στρατιωτικό ιδεώδες. Ορκίζομαι! Ορκίζομαι! Να φυλάτω πίστην στην πατρίδα! Να φυλάτω πίστην στην πατρίδα! Υπακοήν στο Σύνταγμα! Υπακοήν στο Σύνταγμα! Τους νόμους και τα ψηφίσματα του κράτους! Τους νόμους και τα ψηφίσματα του κράτους!
Σαν ανθρώπινο δυναμικό, είστε ο πολλαπλασιαστής ισχύος που η χώρα μας σήμερα χρειάζεται περισσότερο από ποτέ. Με τα διδάγματα του παρελθόντος από τους καλύτερους και με την εκπαίδευση που θα λάβετε από το αναγνωρισμένο κύρους, καθηγητικό αλλά και στρατιωτικό προσωπικό της σχολής μας, εξελιχθείτε τα μέγιστα. Οι πρωτοετοί σπουδαστές ολοκλήρωσαν την απαραίτητη προπαίδευση που τους ενέταξε ομαλά από την πολιτική ζωή στη στρατιωτική. Νιώθω κυρίως υπερηφάνεια. Για μένα και για τους συμμαθητές μου που ολοκληρώσαμε το μεταβατικό στάδιο ουσιαστικά από την πολιτική μας στη στρατιωτική ζωή. Έχουμε πλέον ενταχθεί ως πρωτοετής στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και καταφέραμε να φέρουμε εις πέρας όλες τις δυσκολίες και με τη βοήθεια βεβαίως των προπαιδευτών μας. Στόχος μου είναι να παρακολουθήσω το στρατιωτικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα της σχολής, έτσι ώστε να μπορέσω να ανταπεξέλθω στα καθήκοντά μου στο μέλλον ως αξιωματικός του λιμενικού σώματος. Βήμα! Κεφαλιδά! Ξηρά! Παρόντες στην ορκομοσία των πρωτοετών ήταν ο αρχηγός Γέναντι Ναύαρχος Τηλιανός Πετράκης και ο αρχηγός λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής Αντινάβαρχος Θεόδωρος Κλιάρης. Μόλις έλαβαν τις απαραίτητες βάσεις και έχουν μπροστά τους 4 χρόνια φοίτησης για να ενταχθούν στις τάξεις του πολεμικού ναυτικού και του λιμενικού σώματος ως αξιωματικοί. Ζήτω το πολεμικό ναυτικό! Ζήτω! Ζήτω το λιμενικό σώμα! Ζήτω! Καθοριστικός είναι ο ρόλος του Ναυστάθμου Κρήτης στη διεξαγωγή επιχειρήσεων του πολεμικού ναυτικού στο Αιγαίο και την Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Οι εγκαταστάσεις εξασφαλίζουν τις επιχειρησιακές απαιτήσεις μονάδων επιφανείας του Αρχηγείου Στόλου, αλλά και συμμαχικών χωρών σε ό,τι αφορά τον ελιμενισμό, τη συντήρηση, τον ανεφοδιασμό και επισκευές σε όλες τις συνθήκες. Ο Ναύσταθμος Κρήτης είναι σήμερα σε θέση να προσφέρει σε μάχημες μονάδες του πολεμικού ναυτικού αλλά και πλοία συμμαχικών χωρών την πιο κρίσιμη παράμετρο στις ναυτικές επιχειρήσεις. Εγκαταστάσεις με υψηλού επίπεδου επισκευαστικές και εφοδιαστικές ικανότητες, έτοιμες ανά πάσα στιγμή να καλύψουν προγραμματισμένες και έκτακτες ανάγκες, επιτυγχάνοντας με τον τρόπο αυτό υψηλή και απρόσκοπτη μαχητική ικανότητα. Βρισκόμαστε στο Συνεργείο Μηχανών Εσωτερικής Καύσεως του Ναυστάθμου Κρήτης, όπου εδώ πέρα συντηρούνται και επισκευάζονται οι μηχανές, οι ηλεκτρομηχανές και διάφορα μηχανολογικά συστήματα από τα περισσότερα πολεμικά πλοία. Η αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε ένα πολεμικό πλοίο είναι η αποστολή του προσωπικού που υπηρετεί στο Συνεργείο Μηχανών Εσωτερικής Καύσης. Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο συνεργείο υπάρχει εξειδικευμένη κατάρτιση που επιτρέπει τη διενέργεια επισκευών σε κύρια τμήματα μηχανών πρόωσης, τα οποία δύναται να μεταφερθούν σε ειδικό υπόστογο για το σκοπό αυτό. Το Συνεργείο Μηχανών Εσωτερικής Καύσης είναι η καρδιά του Ναυστάθμου Κρήτης. Εδώ γίνεται ο μεγαλύτερος όγκος εργασιών για τη συντήρηση μηχανών πολεμικών πλοίων που υποστηρίζονται από τον Ναύσταθμο Κρήτης. Βρισκόμαστε στο χώρο πνευστών σχεδιών. Είναι το μοναδικό στο ναυτικό συνεργείο το οποίο υφίσταται. Οι εργασίες οι οποίες γίνονται είναι ο έλεγχος, η επιθεώρηση δηλαδή και η αντιμετώπιση οποιοδήποτε προβλήματος παρουσιαστούν στις σχεδίες, τις πνευστές σχεδίες, στις σωσίβιες λέμβους και στα σωσίβια. Το Συνεργείο Πνευστών Σχεδιών έχει αποστολή τον έλεγχο και την επιθεώρηση για την αντιμετώπιση οποιοδήποτε προβλήματος παρουσιαστεί σε πνευστές σχεδίες, σωσίβιες λέμβους και σωσίβια που χρησιμοποιούνται από όλα τα πλοία του πολεμικού μας ναυτικού. Είναι ένα σωσίβιο το οποίο όταν θα πέσει στο νερό ενεργοποιείται από την αμπούλα την οποία έχει. Για να βρίσκει στο ναυαγό μέσα στο νερό υπάρχει φως αναλάμπων το οποίο ενεργοποιείται και αυτό όταν πέσουμε μέσα στο νερό. Και σε περίπτωση που δεν φουσκώσει με την αμπούλα για τον ΑΒ λόγο υπάρχει από εδώ στόμιο το οποίο φουσκώνει στο σωσίβιο.
Το συνεργείο εκτυπωτή 3D αποτελεί πρόσφατη προθήκη στον ναύσταθμο Κρήτης με σταδιακή ενεργοποίηση των εξειδικευμένων συστημάτων που παρελήφθησαν για το σκοπό αυτό, με στόχο να παράγονται υλικά και ανταλλακτικά για τις μονάδες επιφανείας του πολεμικού ναυτικού, αλλά και για την κάλυψη οποιασδήποτε έκταξη ανάγκης προκύπτει. Ο παλαιότερος ατομικός φάκελος αξιωματικού στα ράφια του αρχείου τους χρονολογείται στα 1864. Στρατολογικά γραφεία, στρατιωτικά νοσοκομεία και μονάδες του στρατού ξηράς ανά την Ελλάδα, μετά την παρέλευση συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, στέλνουν εκεί το αρχείο τους. Η Υπηρεσία Στρατιωτικών Αρχείων είναι η αρμόδια υπηρεσία του ελληνικού στρατού για τη φύλαξη του ιστορικού αρχείου, αλλά και ο φορέας που πιστοποιεί τη γνησιότητα όλων των εγγράφων που τηρεί, τα οποία αποτελούν και κρατικά έγγραφα. Τα πρωτότυπα αρχεία του στρατού Ξηράς καταλήγουν εδώ για αρχειοθέτηση και φύλαξη. Στην Υπηρεσία Στρατιωτικών Αρχείων βρίσκει κανείς ατομικά μητρώα απόστρατων στελεχών, ημερήσιες διαταγές στρατιωτικών νοσοκομείων, φύλλα νοσηλείας, εγκύκλιες διαταγές και έγγραφα όλων των διαβαθμίσεων. Δεν είναι απλώς έγγραφα, αποτελούν επίσημα στοιχεία αφού φέρουν τη στρογγυλή σφραγίδα και πιστοποιούν στρατολογικές μεταβολές, εργασιακή εμπειρία και πάσης φύσεως κρίσης υγειονομικών μεταβολών. Οι εκατομμύρια σελίδες θα γίνουν χιλιάδες μικροφιλμ, μειώνοντας τον όγκο του αρχείου. Οι άνθρωποι του αρμόδιου τμήματος σαρώνουν τα αρχεία, τα ψηφιοποιούν, τα εγγράφουν σε φιλμ, δημιουργούν αντίγραφα ασφαλείας και έπειτα τα αποθηκεύουν. Αυτή τη στιγμή το μικροφιλμ υπάρχει για δύο λόγους. Πρώτον, είναι τεκμήριο ότι το αρχείο είναι έγκυρο, ότι από το μικροφιλμ βεβαιώνεται ότι δεν θα αλλοιωθεί το αρχείο. Και δεύτερον, μας δίνει έως και 500 χρόνια ζωής το μικροφιλμ. Στο αρχείο ανατρέχει διαρκώς το τμήμα έρευνας και εκμετάλλευσης για να εξυπηρετήσει πλήθος υπηρεσιακών ατιμάτων που αφορούν σε μισθολογικά ή συνταξιοδοτικά θέματα στελεχών, αλλά και ατιμάτων από δημόσιες υπηρεσίες για θέματα όπως δικαστική χρήση ή χορήγηση ηθαγένειας. Στα 60.000 μικροφιλμ, αλλά και στην πρωτότυπη μορφή, η οποία ποτέ δεν θα καταστραφεί, συγκαταλέγονται και στρατολογικά μητρώα πολιτικών ανδρών του τόπου, είτε στρατιωτικών είτε όχι. Θα σας αναφέρω δύο παραδείγματα από ιστορικές προσωπικότητες του στρατού, όπως είναι ο Παύλος Μελάς και ο διοικητής των οχυρών Ρούπελο, ο Δωράτσος. Επίσης υπάρχουν ο Πλαστήρας και ο Παπάγος, οι οποίοι εναπλάξαν μετέπειτα με την πολιτική ζωή της χώρας και είχαν διακριθεί στα πεδία της μάχης. Τα πιο συνήθη αιτήματα είναι αυτά των μελετητών, των συγγραφέων, πανεπιστημίων αλλά και ιδρυμάτων που αναζητούν εδώ πληροφορίες για ιστορικά πρόσωπα, γεγονότα και περιόδους όπως το Μουσείο Ολοκαυτώματος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής που κάνει μια μεγάλη έρευνα για την περίοδο 1940-44 στην Ελλάδα της κατοχής. Έκανα την αίτηση για 300 περίπου 60 ονόματα στρατιωτικών γιατρών που ζητούσα πληροφορίες. Και οι άνθρωποι αυτοί προσπάθησαν, βρήκαν από τα αρχεία τους φωτογραφίες. Εμπειρία η οποία αποκτάται μέσα από την τριβή και την καθημερινή κρίση των εργασιών και των διαδικασιών. Το 2021 η Υπηρεσία Στρατιωτικών Αρχείων κλείνει 80 χρόνια προσφοράς. Διαφυλάσσει τις ιστορικές πηγές για όφελος του στρατού, όποιο έχει ένομο συμφέρον για όλη την κοινωνία. Οι 115 πτέρυγα μάχη στη Σούδα, εφοδιασμένη με μαχητικά F-16 Block 52, βρίσκεται γεωγραφικά σε μια στρατηγική θέση με άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό, παρέχοντας ανεκτήμητες υπηρεσίες σε όλο το φάσμα αεροπορικών επιχειρήσεων. Η κάμερα της εκπομπής βρέθηκε στη βάση της Σούδας και κατέγραψε τον παλμό των επιχειρήσεων που διεξάγουν οι υπερασπιστές του νότιου τομέα.
με επιχειρήσεις που διεξάγονται καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου και τομέα άμεσης ευθύνης ολόκληρο το Νότιο Αιγαίο και την Νοτιοανατολική Μεσόγειο, η 115 πτέρυγα μάχης είναι η πτέρυγα της πολεμικής αεροπορίας που συγκεντρώνει μια πανίσχυρη δύναμη κρούσης. Βρίσκεται στρατηγικά τοποθετημένη προκειμένου να προστατεύει αποτελεσματικά ολόκληρο το νότιο τομέα, ενώ χάρη στα μαχητικά που διαθέτει μπορεί να φτάσει σε μακρινές αποστάσεις υλοποιώντας αξιόπιστη και ιδιαίτερα αποτελεσματική προβολή ισχύος. Με δύο μοίρες μαχητικών F-16 Block 52, η 115 πτέρυγα μάχης είναι στρατηγικά τοποθετημένη για την υποστήριξη αεροπορικών επιχειρήσεων σε Νότιο Αιγαίο και Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Πρόσφατα, με τις ετοιμότητες να είναι ιδιαίτερα αυξημένες, οι χειριστές και τα μαχητικά της πτέρυγας ήταν έτοιμοι να εκτελέσουν επιχειρήσεις μέρα και νύχτα, ενώ πραγματοποιήθηκε αεροναυτική συνεργασία με μονάδες επιφανείας του πολεμικού ναυτικού και άλλων συμμαχικών χωρών. Ο κόσμος ήταν μπροστά σε οτιδήποτε συνέβαινε πριν από τις εξελίξεις και σύμφωνα με τις διαταγές των αρχηγείου. Σε ελάχιστο χρονικό διάστημα από την ειρήνη και από την ηρεμία βρεθήκαμε να είμαστε έτοιμοι για το οτιδήποτε, για αυτό που εκπαιδευόμαστε καθημερινά. Από τη βάση της Ούδας επιχειρούν δύο μοίρες με μαχητικά F-16 Block 52. Η 340 μοίρα Αλεπού είναι ικανή για διεξαγωγή αποστολών αέρος-αέρος με ειδικό ρόλο τη νυχτερινή κρούση και η 343 μοίρα Αστέρι με ειδικό ρόλο την καταστολή εχθρικής αεράμινας. Εμείς αυτό το οποίο καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε και να κάνουμε είναι πλέον για μας ένα βίωμα το οποίο μας δημιουργεί την ανάγκη να εκπαιδευτούμε ακόμα περισσότερο. Η Ιρέα ήμασταν η κύρια μονάδα που σήκωσε το βάρος της όλης προσπάθειας. Από άποψη επιχειρησιακή, ήμασταν έτοιμοι να εκτελέσουμε την αποστολή μας μέρα, νύχτα και με οποιαδήποτε καιρική συνθήκη θα λέγαμε. Το προσωπικό ήταν εδώ, η τεχνική μας ήταν εδώ. Το ηθικό ήταν υψηλό. Με χειριστές που βρίσκονται αδιαμφισβήτητα σε κορυφαίο επίπεδο επιχειρησιακής ικανότητας, ετοιμοπόλεμα μαχητικά αεροσκάφη και το κυριότερο, ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο ηθικού και επίγνωση αποστολής από το σύνολο του προσωπικού που υποστηρίζει τις επιχειρήσεις των F-16 Block 52, η 115 πτέρυγα μάχης εγγυάται για την προστασία του εθνικού εναέριου χώρου αλλά και την ακύρωση οποιασδήποτε ενέργειας που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την εθνική κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα. Πυραυλάκατος τύπου Super Vita Γρηγορόπουλος ανήκει στην οικογένεια της διοίκησης ταχαίων σκαφών του πολεμικού ναυτικού. Είναι η αντανακλαστική δύναμη στο στόλο και μια αθόρυβη φιγούρα στο Αιγαίο. Μια μονάδα με ταχύτητα και ισχύ πυρός, αντιστρόφως ανάλογη του μεγέθους της, τα μόλις 62 μέτρα μήκους της. Ακολουθήσαμε μία από τις πολλές αποστολές της στο Αιγαίο. Αυτή είναι μόνο η 28 από τους 34 κόμβους που μπορεί να αναπτύξει για να σπεύσει ως δύναμη κρούσης οπουδήποτε στο Αιγαίο. Η πυραυλάκατος Γρηγορόπουλος είναι από τα νεότερα αποκτήματα του πολεμικού ναυτικού. Εντάχθηκε στο στόλο το 2010 και αποτελεί την τέταρτη κατά σειρά πυραυλάκατο τύπου Super Vita. Ένα από τα σημαντικότερα όπλα της πυραυλάκατου είναι η ταχύτητά της. Έχει 4 κύριες μηχανές με μέγιστη ταχύτητα 34 κόμβους. Έχει γενικά πολύ καλή συγκέντρωση ισχύως. Σε μικρό χώρο μπορεί να πετύχει μεγάλη ταχύτητα με βαρύ οπλισμό. Αποστολή της η αποτροπή στο Αιγαίο. Φέρει αντιπυραυλική προστασία και έχει τρομακτική δύναμη πυρός απέναντι σε αέρα, στεριά και θάλασσα. Πίσω μας η πυραυλή Exocet MM40 Block 3 είναι το πλέον σύγχρονο κατευθυνόμενο βλήμα που διαθέτει το πολεμικό μας ναυτικό. Με μεγάλη εμβέλεια που φτάνει τα 180 χιλιόμετρα μπορεί να πλήξει στόχους επιφανείας και ξηράς με συντεταγμένες GPS. Μπορούν να βληθούν και οι 8 ταυτόχρονα κατά του ίδιου στόχου με ταυτόχρονη άφηξη ή και οι 8 ταυτόχρονα σε 8 διαφορετικούς στόχους.
χαρακτηρίζουν η μεγάλη δύναμη πυρός, η ταχύτητα και η ευελιξία. Τα χαρακτηριστικά αυτά μας δίνουν σημαντικό πλεονέκτημα στο περιβάλλον του Αιγαίου. Τα χαρακτηριστικά της την καθιστούν ισχυρή. Το πλήρωμά της όμως την καθιστά πανίσχυρη. Τα στελέχη της βρίσκονται ολοένα και περισσότερο για αποστολή στο Αιγαίο. Όλο το 24ωρο στελεχώνουν τις βάρδιες από τη γέφυρα μέχρι το κέντρο ελέγχου, πίσω από συστήματα επικοινωνίας, ραντάρ, ναυτιλία, πηδάλια και οπλικά συστήματα. Λείπουμε αρκετό καιρό μακριά τις οικογένειές μας. Και αυτό που χρειάζεται είναι να βρεις τη δεύτερη οικογένεια που είναι το πλοίο σου, να την αγαπήσεις, να την αγκαλιάσεις και να συνεχίσεις αυτό που κάνεις. Κάθε νησί είναι μια δυνάμη βάση για αυτούς. Η μορφολογία ή η θέση του θα τους βοηθήσει να εκτοξεύσουν την τεράστια δύναμη πυρός τους χωρίς να γίνουν αντιληπτοί. Είμαστε εμπλό με την πυραυλάκα το υποπλοίαρχος Γρηγορόπουλος του πολεμικού ναυτικού έξω από τη Θάσο. Μία μικρή, ευέλικτη μονάδα κρούσης με εξαιρετική δύναμη ισχύος που μέσα από τις διαρκείς εκπαιδευτικές της δραστηριότητες έχει καταστήσει τα νησιά του ελληνικού Αιγαίου κτήμα της. Η πυραυλάκατος Γρηγορόπουλος είναι μια σύγχρονη μονάδα του στόλου και στην πρώτη γραμμή στο Αιγαίο. Είτε ορατή είτε όχι, είναι εκεί. Με συνεχή εκπαίδευση σε έναν τομέα ιδιαίτερα υψηλών απαιτήσεων σε ό,τι αφορά υλικά μέσα και εκπαίδευση προσωπικού, ο ειδικός διακλαδικός λόχος PVH Άμυνας που υπάγεται απευθείας στο ΓΕΘΑ αποτελεί μονάδα υψηλής ετοιμότητας. Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί έχουμε καταγράψει εντυπωσιακές εικόνες από τη ρεαλιστική εκπαίδευση του προσωπικού που ειδικεύεται στην εξασφάλιση προστασίας των μονάδων των ενόπλων δυνάμεων απέναντι σε όπλα μαζικής καταστροφής. Σημείο 0. Αυτή είναι η στιγμή που δύο μέλη του ειδικού διακλαδικού λόχου πυρηνικής, βιολογικής και χημικής άμυνας εκτελούν αναγνώριση στο επίκεντρο της περιοχής που έχει εκδηλωθεί επίθεση από όπλο μαζικής καταστροφής. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι ένοπλες δυνάμεις σε περίοδο πολέμου αλλά και ειρήνης. Η απειλή μπορεί να εκδηλωθεί οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή. Η δημιουργία να αναπτυχθεί τη 15-11-00. Για να διεξάγει κύβηρο ποιο αναγνώριση, σήμανση και τυχματοληψία, εκτέλεση επιμελημένης απολύμανσης προσωπικού μέσων και εδάφους. Αποστολή μας εδώ είναι η συλλογή και η επεξεργασία πληροφοριών για το κύβηρο ποιο παράγοντα και στη συνέχεια η διαβίβαση των αντίστοιχων κύβηρο ποιο αναφορών προς τα κέντρα ελέγχου ζώνης για να γίνει η καλύτερη οργάνωση του χειβηροποίη περιστατικού και ο καλύτερος συντονισμός της επιχείρησης. Με χρήση ειδικού λογισμικού, το Κέντρο Ελέγχου Πληροφοριών του Ειδικού Διακλαδικού Λόχου Πυρηνικής, Βιολογικής και Χημικής Άμυνας προσδιορίζει το γεωγραφικό χώρο και το είδος της απειλής. Μεταξύ άλλων, απεικονίζεται η εκτίμηση απολειών που αυξάνονται γεωμετρικά όσο κανείς πλησιάζει το σημείο εκδήλωσης της επίθεσης. Η δημιουργία διεξάγει χημική, βιολογική, ραδιολογική και πυρηνική αναγνώριση, επισημαίνει το μολυσμένο έδαφος. Διεξάγει απολύμανση του προσωπικού των μέσων και της περιοχής στο έδαφος, καθώς και παρέχει υγειονομική υποστήριξη σε πιθανές απώλειες υγείας που μπορεί να προκύψουν. Φτάνοντας στο σημείο, οι άνδρες της δημιουργίας ραδιοβιοχημικού πολέμου προετοιμάζονται φορώντας εξοπλισμό. Ακολούθως, το τμήμα επιβαίνει σε ειδικά οχήματα για να μεταφερθεί στην καυτή ζώνη. Αρχικά εκτελείται αναγνώριση για λήψη μετρήσεων. Ο χρόνος που έχουν στη διάθεσή τους οι άνδρες της δημιουργίας ΡΟΒΙΧΠ είναι περιορισμένος και γι' αυτό θα πρέπει να αποχωρήσουν για απολύμανση. Ακολουθεί δεύτερη ομάδα που πλησιάζει με συσκευή ανίχνευσης για να προσδιορίσει τα όρια της μολυσμένης ζώνης. Τέλος, εκτελεί σήμανση και αφού ολοκληρώσει το έργο της, ακολουθεί η τρίτη ομάδα περισυλλογής. Σε μια πραγματική κατάσταση θα βρισκόμασταν στο επίκεντρο της καυτής ζώνης. Το προσωπικό, με ειδικές στολές προστασίας, προχωράει στην απομάκρυνση του υλικού σε ειδική συσκευασία, προκειμένου να προχωρήσει η απολύμανση της περιοχής. Αποστολή του λόχου είναι η άμεση και σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος επέμβαση σε περίπτωση χιβηροποίηση συμβάντος, ανίχνευση και ταυτοποίηση μολυσματικού παράγοντα και η παροχή επεξεργασμένων πληροφοριών που αφορούν λεπτομέρειες για την πιθανή εξάπλωση της απειλής. Με επιπλέον μέτρα ατομικής προστασίας, το προσωπικό συλλέγει την επικίνδυνη συσκευή που εντοπίστηκε, τη σφραγίζει με ειδική διαδικασία και την τοποθετεί σε συσκευασία μεταφοράς για ασφαλή απομάκρυνση. Η εκπαίδευση στον ειδικό διακλαδικό λόχο PVH Άμυνας δεν σταματάει ποτέ.
Στην απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης τον Οκτώβριο του 1912 αναφέρεται το βίντεο του Κινηματογραφικού Αρχείου του Πολεμικού Μουσείου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή. Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα. Ο ελληνικός στρατός, μετά την απελευθέρωση της Βέρειας στις 20 Οκτωβρίου, πολιορκεί την πόλη των Γιαννιτσών, κατορθώνει και διασπά το τουρκικό μέτωπο και εισέρχεται στα Γιαννιτσά. Οι Τούρκοι οπισθοχωρούν προς τη Θεσσαλονίκη. Στις 26 Οκτωβρίου του 1912, ανήμερα της μεγάλης χριστιανικής γιορτής του Αγίου Δημητρίου, ο Τούρκος Χασάν Ταξίν Πασάς αποδέχτηκε το τελεσίγραφο του διαδόχου Κωνσταντίνου, αρχιστρατήγου του ελληνικού στρατού, καταθέτοντας τα όπλα και παραδίδοντας τη Θεσσαλονίκη στον ελληνικό στρατό. Ολόκληρη η δύναμη της τουρκικής φρουράς, 24.000 άντρες και 1.000 αξιωματικοί, θα θεωρούνταν εχμάλωτοι, ενώ η πόλη περνούσε υπό την ελληνική κυριαρχία. Η απελευθέρωση της πόλης ολοκληρώθηκε την επομένη, 27 Οκτωβρίου, όταν μπήκε και παρήλασε στην πόλη το ευζωνικό απόσπασμα Κωνσταντινόπουλου και η πρώτη μεραρχία. Η είσοδος των ελληνικών στρατιωτικών τμήματων προκάλεσε μοναδικές εκρήξεις χαράς και ρίγη έξαλλου ενθουσιασμού. Έχουμε πολλές περιγραφές από αυτές τις συγκλονιστικές στιγμές που έζησε η πόλη από δημοσιογράφους, λογοτέχνες και στρατιωτικούς, ενώ εντυπωσίαζε το γεγονός που είχαν βρεθεί σε λίγες μόνο ώρες αμέτρητες ελληνικές σημαίες οι οποίες είχαν υψωθεί στα μπαλκόνια. Η ελληνική κυβέρνηση προετοίμασε την θριαβευτική είσοδο του βασιλιά Γεωργίου στη Θεσσαλονίκη, που αναμφίβολα θα είχε ένα μεγάλο συμβολικό βάρος και θα διατράνωνε την ελληνική αποφασιστικότητα να παραμείνει η Θεσσαλονίκη ελληνική. Έτσι, στις 29 Οκτωβρίου του 1912, ο γυραιός Έλληνας βασιλιάς Γεώργιος ο Πρώτος εισήλθε έφυπο στη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενος από τον διάδοχο Κωνσταντίνο, ενώ τον υποδέχτηκαν σημαίνουσες προσωπικότητες της πόλης, οι θρησκευτικοί της ηγέτες και ο δήμαρχος Οσμάνι Μπελχακί Μπέις. Ολόκληρος η πόλης, έγραφαν οι εφημερίδες, είχε διακοσμηθεί πλουσίως και εορταστικός από πρωίες. Παρά την πίπτουσαν βροχήν, είχε προσλάβει όψιν πρωτοφανώς πανηγυρικήν. Η λαμπρή δοξολογία για την απελευθέρωση της πόλης, χωροστατούντος του Μητροπολίτου Γεννάδίου και παρουσία του ανώτατου άρχοντος της βασιλικής οικογενείας, των τοπικών και προξενικών αρχών και πλήθους ενθουσιώδους λαού, έγινε υπαίθρια στις 30 Οκτωβρίου. Σημαντική επίδραση στην αναπτέρωση του ηθικού του ελληνικού πληθυσμού της Θεσσαλονίκης, μια εβδομάδα πριν την απελευθέρωση της πόλης από τους Τούρκους, είχε ένα ναυτικό ανδραγάθημα. Η καταβήθηση στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης του τουρκικού θωρηκτού Φέτχι Μπουλέν. Τη νύχτα της 18ης Οκτωβρίου 1912, από το τυρπλοβόλο 11 του ελληνικού στόλου. Το πλοίο, με κυβερνήτη τον υποπλοίαρχο Νικόλαο Βότση και ύπαρχο τον σημεοφόρο Δημήτριο Χατζίκο, αποπλέοντας από την Κατερίνη, πέρασε απαρατήρητο στα στενά του Καραμπουρνού και εισδύοντας μέχρι το μυχό του λιμένα της Θεσσαλονίκης, ανατείναξε με δύο τορπίλες τον γυροβολημένο εκεί τουρκικό θωρηκτό. Εδώ ανασύρονται τα συντρίμμια του τουρκικού πλοίου από τον πυθμένα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης.